Καλησπέρα φίλοι μου αγαπημένοι, καλή εβδομάδα και καλόν μήνα από αύριο, ένας μήνας υπέροχος και να δούμε τι περιλαμβάνει, τι έχει να μας κάνει με έναν ανάδρομο Ερμή που ξεκίνησε χθες, σήμερα στην κυριολεξία και να δούμε. Κρυαράκια μου αγαπημένα, ο μήνας αυτός θα τονώσει την ανάγκη σας για δράση και αμεσότητα φυσικά. Στα επαγγελματικά σας, νέες ιδέες σας έρχονται και θα βρείτε το κατάλληλο άνοιγμα για να τις υλοποιήσετε. Αδράξτε τις ευκαιρίες. Εκδηλωτικοί θα είστε στα καινούργια πρόσωπα που θα γνωρίσετε και θα φλερτάρετε με επιτυχία. Δεν αποκλείεται να κάνουν την εμφάνισή τους νέα επαγγελματικά ανοίγματα. Αξιοποιήστε τις αλλαγές και τις νέες προοπτικές. Προσοχή μόνο στα νεύρα και στις εξάρσεις, γιατί δεν θα τα πάτε καλά με πρόσωπα που θα προσπαθήσουν να σας ελέγξουν ή να σας κατευθύνουν. Ταυράκια μου, ανάγκη για ανέμελες σκέψεις θα σας φέρει ο Ιούνιος. Συνειδητά θα μείνετε στην επιφάνεια κάποιων καταστάσεων, δεν θα θελήσετε να εμβαθύνετε ή να δώσετε μεγαλύτερη σημασία. Γι' αυτό προσοχή, μην αδιαφορήσετε για θέματα που απαιτούν άμεση λύση. Καλό θα είναι για την ώρα να αφήσετε στην άκρη τα οικονομικά ρίσκα. Προσπαθήστε να κατοχυρώσετε, μην βάλετε σε κίνδυνο τα ήδη κεκτημένα. Προσοχή στις επιπόλαιες αγορές, αποφύγετε σπατάλες και τάσεις υπερκατανάλωσης. Σε επαγγελματικά σας τώρα θα αποφύγετε τα ρίσκα, συγκροτημένα και όριμα θα είναι τα βήματά σας. Στις εργασίες σας θα καταφέρετε να είστε συνεπείς. Τα ερωτικά σας καινούργια πρόσωπα έρχονται στον ορίζοντα. Δίδυμάκια μου αγαπημένα. Οι καταστάσεις που θα προκύψουν θα είναι για σας ιδιαιτέρως ευνοϊκές. Καλό θα είναι να μην αναβάλλετε τη δράση σας. Θα έχετε τη δυνατότητα να βρείτε λύσεις στις δύσκολες καταστάσεις, σε επαγγελματικό επίπεδο δε, θα υπάρξει άνοιγμα για βελτίωση και άνοδο. Δώστε όθηση στις οικονομικές σας υποθέσεις. Θα είναι σωστή χρονική περίοδος για να κλείσετε τους ανοιχτούς λογαριασμούς. Θα συμβεί απρόπτη συνάντηση με ένα πρόσωπο που θα σας προκαλέσει ευχάριστη έκπληξη. Θα σας ενθουσιάσει και πιθανόν είναι να ερωτευτείτε. Στόμφο και πειθό θα έχει ο λόγος σας το διάστημα αυτό, όλο το μήνα αυτό. Στις κουβέντες και στις συζητήσεις θα καταφέρετε να εντυπωσιάσετε. Στα επαγγελματικά προχωρήστε σε συμφωνίες και διαπραγματεύσεις. Τα επιχειρήματά σας θα είναι δυνατά και θα πιάσουν τόπο. Καρκινάκια μου, νέες ευκαιρίες έρχονται αυτό το μήνα. Ανοιχτό θα είναι το ενδεχόμενο να γνωριστείτε με καινούργια πρόσωπα. Κρατήστε τη θετική σας διάθεση. Θα υπάρξουν αναζωογονητικές προκλήσεις και, που καλό θα ήταν να μην αγνοήσετε. Θα σημειωθούν ανοίγματα για ευχάριστες ανατροπές. Προχωρήστε τα επικοινωνιακά σας βήματα. Αν επιθυμείτε να συμφιλειωθείτε, ναι, να επανασυνδεθείτε, τότε κινηθείτε άμεσα, αποφύγετε τις χρονοτριβές. Τώρα, θα είστε σε θέση να κινηθείτε δυναμικά, αναζητώντας ένα ριζικό και ουσιαστικό αποτέλεσμα τόσο στα επαγγελματικά όσο και τα αισθηματικά σας. Λιονταράκια μου, αισιόδοξο θα είναι ο τρόπος σκέψης σας το μήνα αυτό. Η έκφρασή σας θα χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και εφράδια λόγου. Θα έχετε τη διάθεση να επιμεληθείτε την εξωτερική σας εμφάνιση. Γενικότερα θα συνδυάσετε εικόνα και έκφραση. Θα προσπαθήσετε να εντυπωσιάσετε και θα τα καταφέρετε. Θα υπάρξει άνοιγμα για επαγγελματικές διεκδικήσεις. Θα είστε σε θέση να προχωρήσετε τα σχέδιά σας και η στάση σας θα είναι αισιόδοξη. Τώρα θα επανεξετάσετε κάποιες καταστάσεις στα επαγγελματικά σας και ενδεχομένως να πάρετε την απόφαση ή να κλείσετε οριστικά ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο που σας αγχώνει και δημιουργεί αναστολές στη δράση σας ή να το προχωρήσετε. Παρθενάκια μου, ο Ιούνιος θα σας δώσει το άνοιγμα να αξιοποιήσετε τις επικοινωνιακές σας ικανότητες, πολύ καλά θα τα πάτε στα επαγγελματικά σας. Προχωρήστε στην οργάνωση των καινούργιων σχεδίων και βλέψεων. Εσείς που είστε δυσαρεστημένοι με το επάγγελμά σας ή με τις οικονομικές σας απολαβές, θα έχετε τη δυνατότητα να διαφοροποιήσετε τις συνθήκες. Σταθερότητα θα υπάρξει στον επαγγελματικό σας τομέα, συνεργάσιμο δε θα είναι και το συναδελφικό. Στα αισθηματικά σας δεν αποκλείεται να προχωρήσετε σε δεσμεύσεις. Τα χρήματα που θα έρθουν στα χέρια σας τώρα, προσπαθήστε να τα χειριστείτε με επενδυτική διάθεση. Θα θελήσετε να κάνετε αγορές, ωστόσο μην ξεχάσετε να τακτοποιήσετε και τις οφειλές σας. Συνεχίζουμε με τους ζυγούς μας. Ευνοϊκά ανοίγματα σας φέρνει ο Ιούνιος, τόσο σε θέματα επαγγελματικά όσο και στα αισθηματικά σας. Βγείτε από την αναμονή, είναι σωστή στη χρονική στιγμή να αναλάβετε ουσιαστική δράση.
Προχωρήστε στις επαγγελματικές και εργασιακές σας διεκδικήσεις. Κινήσεις επανασύνδεσης θα βρουν θετική ανταπόκριση. Αποτελεσματικές θα είναι οι ενέργειές σας τόσο στα θέματα σχέσεων όσο και στα επαγγελματικά. Θα είστε σε θέση να κινηθείτε σκεπτόμενοι και στοχευμένα. Ευνοούνται τα νέα εγχειρήματα, ωστόσο θα πρέπει να γίνουν βήμα-βήμα. Ίσως κάτι να θυμηθείτε ή να σκεφτείτε και που θα ταράξει τον εσωτερικό σας κόσμο. Γι' αυτό προσοχή. Σκορπιός. Καλό θα είναι να επανεξετάσετε κάποιες επαγγελματικές σας κινήσεις και να επαναπροσδιορίσετε τις προτεραιότητές σας. Σε περίπτωση που ενθουσιαστείτε, προσοχή να μην υποπέσετε σε απότομες, σε ανυπόμονες ενέργειες. Μην βιαστείτε για άμεσα αποτελέσματα. Σταθεροποιήστε το κλίμα στο εργασιακό σας περιβάλλον. Η συνεργασία σας τώρα θα έχουν ομαλή εξέλιξη και συγκαταβατική θα είναι η στάση σας. Θα υπάρξουν ανοίγματα για νέες γνωριμίες, προσωπικές αλλά και κοινωνικές. Εσείς που θέλετε να βρείτε καινούριο τέρι και να αλλάξετε τη βάση των δεδομένων, προσεγγίστε και αφήστε το άνοιγμα να σας φλερτάρουν. Χρήματα σας έρχονται ξαφνικά εκεί που δεν τα περιμένετε. Το ξωτάκι μου. Καινούργιες επιθυμίες και νέοι στόχοι θα κάνουν την εμφάνισή τους. Τα ανοίγματα που θα προκύψουν θα σας βοηθήσουν να βάλετε σε εφαρμογή τα σχέδιά σας. Ωστόσο, προσοχή στην επιαισιοδοξία. Πρέπει να μελετήσετε πολύ καλά τα ενδεχόμενα, κυρίως τα αρνητικά. Ο Ιούνιος θα σας βοηθήσει να βγείτε από τη σκοτεινή εκδοχή των καταστάσεων και να δείτε την αντικειμενική τους όψη. Συναισθηματικές συζητήσεις καθώς και εσωτερικές αναζητήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουν την οπτική σας. Τώρα θα πάρετε καινούργιες αποφάσεις. Σε θέματα επαγγελματικά και οικονομικά σκεφτείτε λογικά με ρεαλισμό. Η χρονική στιγμή δεν ενδείκνυται για παράτολμα άλματα. Εγώ κεράκια μου, νέες δυνατότητες θα έχετε, πολύ πιθανό να ανοιχτεί καινούργιος επαγγελματικός ορίζοντας. Σε επαγγελματικά θέματα, εσείς που στην προηγούμενη περίοδο κοπιάσατε, τώρα θα ανταμυφθούν οι κόποι σας. Προσοχή στην οικονομική σας διαχείριση. Προτιμήστε καλύτερα τις επενδυτικές κινήσεις. Αυτό του μήνα βγαίνετε από προκαταλήψεις και προσκολλημένες ιδέες ή απόψεις. Παίρνετε την απόφαση να διαφοροποιήσετε το κατεστημένο σας. Βέβαια, κάποιοι από εσάς νιώθουν πως ήρθε η ώρα να βγείτε από τη στασιμότητα και να αλλάξετε στόχους και κατευθύνσεις. Υδροχωάκια μου. Ο Ιούνιος θα τονώσει την ανάγκη σας για κοινωνικές επαφές, διασκέδαση και νέες γνωριμίες. Επιρρηπείς θα είστε στις επιπόλαιες και βιαστικές ενέργειες. Γι' αυτό, πριν από κάθε σας κίνηση, θα πρέπει να σκεφτείτε σε βάθος για να μην μείνετε μόνο στην επιφάνεια των καταστάσεων. Σε αισθηματικό επίπεδο θα γνωριστείτε με καινούργια άτομα. Προσοχή θα πρέπει να δείξετε στα οικονομικά σας. Προσπαθήστε να σκεφτείτε προνοητικά και επενδυτικά. Δεν θα πρέπει να πάρετε αποφάσεις υπό την επίρρεια έντονου ενθουσιασμού ή υπεραισιοδοξίας. Ελοχεύει κίνδυνος να παρερμηνεύσετε λόγια ή απόψεις. Αποφύγετε τα βιαστικά συμπεράσματα. Και τελειώνουμε με τα ψαράκια μας. Αισιόδοξους και δραστικούς θα σας κάνει όλους εσάς ψαράκι αυτός ο μήνας. Ωστόσο, προσοχή στις επιπολαιότητες, κυρίως σε θέματα επαγγελματικά. Η στάση θα πρέπει να είναι σκεπτόμενη σε ενδεχόμενα οικονομικού ρίσκο. Στον αισθηματικό τομέα δεν αποκλείεται ένα συγκεκριμένο πρόσωπο να σας κερδίσει με το οικείο και αυτόν με τον τρόπο που θα σας πλησιάσει. Προσοχή στις ανασφάλειες και στα συναισθηματικά συμπλέγματα. Ο Ιούνιος θα τονώσει την αισιοδοξία σας, θα σας βοηθήσει να αφήσετε στην άκρη τους πολλούς προβληματισμούς και να ασχοληθείτε με τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία σας. Και όπως ξέρετε, άκρος καλοκαιρινή, από το υπέροχο ξενοδοχείο μας, Hotel Δήμητρα στη Μέλιτσα, στο Σιδάρι στην Κέρκυρα, εδώ σας περιμένουμε, η πισίνα έτοιμη, γεμάτη, περιμένουμε να έρθετε να περάσετε όμορφες διακοπές, ήρεμες διακοπές, οικογενειακές διακοπές, ερωτικές διακοπές. Έχουμε και το κανάλι μας δίπλα, μην το ξεχνάμε αυτό. Εύχομαι να έχετε έναν υπέροχο μήνα, μια καλή εβδομάδα και θα τα πούμε την ερχόμενη. Να είστε πολύ καλά και μην ξεχνάτε το κανάλι μας στο YouTube, Annual Tips. Μπείτε μέσα, ακούστε πολλά ενδιαφέροντα θέματα που έχω για σας, για όλους εσάς τους αγαπημένους και το Annual Tips, το Annual στη DRT. Όσοι δεν προλάβατε τώρα, μπείτε στο YouTube να ξανακούσετε τις προβλέψεις. Καλή συνέχεια, αγαπημένοι.